Να πάμε στον βουλευτή μας, τον κύριο Παπαναστάση, γιατί είναι εν αποστρατεία και αξιωματικός και γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Και διαβάζοντας την ανακοίνωση του ΚΚΕ, είναι το τρίτο δυστύχημα με ΤΑΦ2 με τα συγκεκριμένα μοντέλα τα τελευταία χρόνια, κύριε Παπαναστάση, έτσι. Ναι, αυτό το τραγικό περιστατικό είναι δυστυχώς το τρίτο δυστύχημα που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια με πτώση παλαιών αεροσκαφών τύπου ΤΑΦ2. Αυτός ήταν ο τύπος του αεροσκάφους που έπεσε σήμερα. Αεροσκάφη τα οποία κατασκευάστηκαν τα τέλη της δεκαετίας του 50, αντιλαμβάνεστε ότι είναι 60 χρόνων, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει και κάτι, γιατί αεροσκάφη τα οποία συντηρούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης το οποίο βγαίνει, οι πιλότοι λένε, οι τεχνικοί λένε ότι ουσιαστικά δεν έχουν και χρόνο ζωής. Όμως είναι χαρακτηριστικό ότι είναι το τρίτο αεροσκάφος ΤΑΦ2 και μάλιστα το περιστατικό αυτό συμβαίνει λίγο χρόνο πριν αλλάξει η φιλοσοφία χρήσης της 120 πτέρυγας εκπαίδευσης αέρος της Καλαμάτας, η οποία όπως είναι γνωστόν, και αυτό είναι κάτι που ψηφίστηκε το 2021 στην Ελληνική Βουλή, την εκπαίδευση πλέον την αναλαμβάνει μια ιδιωτική Ισραηλινή εταιρεία. Εμείς λοιπόν με εξαιτίας αυτού του γεγονότος... Την εκπαίδευση των πιλότων μας, δηλαδή, για να καταλάβω, την αναλαμβάνει η ιδιώτης η Ισραηλινή εταιρεία. Ακριβώς, υπάρχει μια συμφωνία η οποία υλοποιείται σταδιακά. Ήδη πήραν κάποια καινούργια αεροσκάφη και θα καλούνται να συμμετάσχουν στην εκπαίδευση, ενώ ξέραμε ότι μέχρι σήμερα εκπαιδεύονταν απόφοιτοι της σχολής Ικάρων. Ουσιαστικά η Καλαμάτα ήταν το τελευταίο στάδιο πριν μπουν στα επιχειρησιακά κόκπιτ των αεροσκαφών. Πολύ σύντομα θα δούμε αυτή την εκπαίδευση να την αναλαμβάνουν οι ιδιώτες, με τους κινδύνους. Βέβαια το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει ασκήσει σκληρή κριτική, δεν επί του παρόντος. Ναι, σήμερα έχετε δίκιο. Μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Να αναφέρω μόνο, κύριε Βουλευτά, να αναφέρω αυτά τα δύο σημεία τα οποία είπαμε. Πρώτον, ότι ήταν η τελευταία πτήση σε ΤΑΦ2 του συγκεκριμένου, του αδικοχαμένου πραγματικά πιλότου μας, γιατί ανέβαινε κλίμακα, πήγαινε σε άλλα αεροσκάφη, έτσι δεν είναι, ως εκπαιδευτής. Και δεύτερον, ότι ήταν και από τις τελευταίες, ίσως και η τελευταία πτήση του συγκεκριμένου αεροσκάφους. Δηλαδή, πόσες συμπτώσεις πλέον. Ναι, είναι γεγονός αυτό ότι τουλάχιστον από ό,τι πληροφορηθήκαμε από δημοσιογραφικές από συναδέλφους σας, σε ένα μήνα αυτά τα αεροσκάφη αποσύρονται. Όμως, αν μου επιτρέπετε να σταθώ στην νοοτροπία την οποία έχουν οι πιλότοι μας, οι οποίοι πραγματικά υπερβαίνουν τα βιολογικά τους όρια, τις αντοχές τους, για να προασπίσουν τα κυριαρχικά δικαιώματα αλλά και την κυριαρχία αυτής της χώρας, όχι μόνο στον αέρα αλλά και στη θάλασσα και τη στεριά. Και πραγματικά είναι, αν θέλετε, ένα πολύ ισχυρό στοιχείο αυτή η απώλεια του να καταδείξει ότι οι αποστολές πλέον των ενόπλων δυνάμεων, όπως την αντιλαμβάνονται αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι πετούν, αλλά και όλα τα μόνιμα στελέχη και οι στρατευμένοι της χώρας μας, αυτήν την προάσπιση, όπως την αντιλαμβάνεται και ο λαός μας, αρχίζει να μεταβάλλεται δραματικά. Και το λέω αυτό γιατί και είναι πολύ σημαντικό, που δείχνει και την οτροπία που αρχίζει και καλλιεργείται στις ενόπλες δυνάμεις. Η αποστολή των ενόπλων δυνάμεων, είπαμε ότι ήταν αυτή. Άρα, η υπεράσπιση αυτών των δικαιωμάτων και της κυριαρχίας μας θα γίνει με τις φρεγάτες, τις πολύτιμες που βρίσκονται στην Παλαιστίνη ή που είναι στο δρόμο να πάνε στην Ερυθρά Θάλασσα, με τους πυράβλους τους απαραίτητους αντιπυραυλικής άμυνας που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία ή τις αντιαρματικές μονάδες που βρίσκονται στη Βουλγαρία ή που συμμετέχει η χώρα μας σε πάρα πολλές, 13 ανακοινώνει αποστολές. Αυτά τα πράγματα είναι σημαντικά για να αντιληφθούμε ότι η πρόσδεση της χώρας μας στο άρμα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν κομίζει καλά νέα, ούτε για τους στρατευμένους και τα μόνιμα στελέχη, αλλά κυρίως και για το λαό μας, ο οποίος στοχοποιείται.